Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 30 Νοεμβρίου του 2023. Τον καθαρίσαμε τον Νοέμβρη, τον Νιόβρη. Ήρθε ένας φίλος σήμερα, έχει σημασία να το πούμε αυτό, πριν αναφερθούμε στον Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Τι να σας πω, τεράστια μορφή. Έχω το βιβλίο του εδώ, θα το δούμε μετά. Λοιπόν, ήρθε ένας φίλος ο οποίος είναι ηλεκτρολόγος και μου είπε ότι έχει πολλές δουλειές. Όντως η οικοδομή έχει και καινούργιες οικοδομές εδώ στην Αττική, αλλά και οι ανακαινήσεις, όλα αυτά. Και μου είπε σκοπεύει να επεκτείνει την εταιρεία του, αλλά έχει τεράστιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα, δεν έχω τεχνίτες, λέει. Δηλαδή, του λέω πάρε παλιά, παίρναμε ανειδίκευτους, χρησιμοποιούν μια τουρκική λέξη, τσιράκια, τα τσιράκια σιγά σιγά γινότανε τεχνίτες, μάστοροι, αρχιμάστοροι, και αυτή ήταν η διαδικασία σε όλες τις τεχνικές ειδικότητες. Μόλις δεν κατάλαβες, λέει, πήρα δύο παιδιά, έχουν αλλάξει τα παιδιά, δηλαδή τι, όλη μέρα είτε είναι με τα κινητά στα χέρια, από τις 12 η ώρα λέει αφεντικό ακόμα δεν θα φύγουμε, μάστορα ακόμα δεν θα φύγουμε. Και σκέφτηκα το εξής. Ξέρετε το δικό μου το χωριό, εγώ είμαι από τη Βέργη Σερών. Όταν ήμουνα στη δεκαετία του 60 και του 70, στο χωριό υπήρχε πλήρης επάρκεια. Είχαμε τεχνίτες και ειδικότητες που καθιστούσαν το χωριό αυτάρκες. Δηλαδή, είχαμε φούρνο, είχαμε ράπτες και ανδρικά και γυναικεία, κουρίς 2-3, υποδηματοποιώ μήλους και υδρόμηλο και άλλων μήλων για να λέθουν. Έναν οποροπόλη, πέραν το ότι είχαμε όλα, υπήρχε ένας ο οποίος είχε έναν μεγάλο κήπο και πουλούσε. Μα τι να σας πω, ήταν αυτάρκες στο χωριό. Και υπήρχαν και μερικά συνεργεία που έχτιζαν σπίτια. Και σε αυτά τα συνεργεία πήγαιναν κάποιοι και σιδηρουργό που έκανε μέχρι και τέτοια βοηδάμαξες και αλογάμαξες. Σας λέω, ήταν αυτάρκες, δηλαδή ελάχιστα πράγματα έπρεπε να παίξουν. Ρώτησα, και υπήρχαν και άνθρωποι που έχτιζαν σπίτια φυσικά και στο χωριό και πήγαιναν και έξω και έχτιζαν σπίτια. Και θυμάμαι ότι όταν ολοκλήρωναν το σπίτι, έκαναν τη στέγη, πάνω στη στέγη στην κορυφή έκαναν ένα σταυρό και ο αρχιμάστορας καθόταν και χτύπαγε με το σκεπάρνι του πάνω στο ξύλο, έλεγε κάτι, ένα στερεότυπο, ότι ολοκληρώνεται το σπίτι του τάδε, αυτού δηλαδή που ανήκει το σπίτι, και πέρναγε όλο το χωριό και δόριζε στον αρχιμάστορα μία πετσέτα, κάτι τέτοιο, τα οποία τα έβαζε και στο σταυρό. Αυτό διαρκούσε μια-δυο μέρες και μετά ξεκινούσαν να σκεπάζουν τη στέγη με τα κεραμίδια. Αυτή λοιπόν η διαδικασία όλη με τους τεχνίτες έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Ψάξτε να βρείτε τώρα πόσους χιλιάδες ανθρώπους είχαμε που ασχολούνταν με όλα αυτά τα επαγγέλματα και πόσοι έμειναν. Οι περισσότεροι είναι ξένοι. Πιο φτωχή η Ελλάδα. Και ξέρετε τι μου είπαν στο χωριό από πότε έχει να χτιστεί σπίτι? Από τη δεκαετία του 80. Γιατί? Τα έχουμε πει τόσες φορές. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Είναι κρίμα. Αυτά με την κατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο και επαρχία. Λοιπόν, πάμε στο Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Το χρωστάμε. Το χρωστάμε. Ειλικρινά δεν μπορώ να το διαβάσω όλο το γρήγορα, δεν έχω χρόνο. Ο Μητροπολίτης Ερμοπόλεος Ευάγγελος το 1950 έγραψε και εξέδωσε αυτό το βιβλίο, ο πολέμαρχος Χατζημιχάλης Νταλιάνης 1775-1828, μελέτη ιστορική πατριωτική, τανδριωμένο ο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη Βαλαωρίτης, Αλεξάνδρεια, τυπογραφείων Νι Μιτσάνη 1950. Αυτό είναι το βιβλίο, δεν υπάρχει στην κυκλοφορία, λέω μήπως από κανένα παλαιοπόλη μπορεί να το βρει κάποιος. Είναι ένα αριστούργημα για όσοι είναι λάτρεις των σπάνιων βιβλίων. Και εμείς κάναμε πραγματικά από βιβλιοθήκη το βρήκα, δηλαδή από φίλο, από ένα συντοπίτε του. Λοιπόν, ο Χατζημιχάλης Νταλιάνης
καταγόταν από το Δελβινάκι της Ηπείρου. Το Δελβινάκι, το οποίο υπάρχει εδώ πέρα ολόκληρο, για το Δελβινάκι υπάρχει στο βιβλίο, υπάρχουν ύμνοι, πιθανότατα ο Μητροπολίτης ήταν από εκεί, και για την Ήπειρο υπάρχουν ύμνοι. Επίσης αυτό που διαπιστώνω πριν πάω στον ίδιο τον Ταλιάνη είναι ότι τότε το Αργυρόκαστρο ήταν μια πόλη, δεν ξέρω τι ποσοστό, σε τι ποσοστό ήταν οι Έλληνες κάτοικοι και τι ήταν οι Αλβανοί, πάντως ήταν μια πόλη όπου ο Ελληνισμός ανθυρεί ελληνική κοινότητα. Η φιλική εταιρεία, εκεί στρατολογήθηκε ο Νταλιάνης από δύο αδέρφια, λέει, υπηρώτες. Στη συνέχεια πήγε στην Ιταλία, σπούδασε, για την καταγωγή του ερίζουν και οι Βουλιαράτες του Κατσίφα, το χωριό. Υπάρχουν ακόμα με αυτό το επώνυμο άνθρωποι και είναι ευκατάστατοι. Ο Χατζημιχάλης Χατζής, επειδή επισκέφτηκε τους Αγίους Τόπους, Νταλιάνης, από το Νταλιάνη, ένα ιταλικό όπλο, ευθύβολο ιταλικό όπλο της εποχής, από εκεί πήρε το όνομά του, σπούδασε στην Ιταλία. Στη συνέχεια έγινε έμπορος καπνών με έδρα την Τεργέστη και πήγαινε στα Άδανα, στη Μερσίνα και σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής όπου εμπορευόταν καπνά, πάμπλουτος, είχε και καράβια, τα πούλησε όλα, δημιούργησε υπηκό, δηλαδή ήταν επικεφαλής μιας επιλαρχίας, να πούμε, υπηκού, και συμμετείχε στον αγώνα. Τι να πω, δεν μπορεί να πιστέψει κανείς τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Καταρχάς, το 1825, με ένα εκστρατευτικό σώμα που είχε μέσα και υπείς, άκουσον, υπόδουλη η Ελλάδα, εν επαναστάσει μάλλον, εξεστράτευσε από την Ελλάδα στον Λίβανο. Εκεί υπήρχε ένας εμμύρης, με ο οποίος ο εμμύρης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, για να δούμε, ναι, μισό λεπτό. Ο εμμύρης Μπασίρ, υπόψη ότι ρευστοποιώντας την περιουσία του, πήρε 16.000 γρόσια και τα έδωσε όλα στον αγώνα. Έκανε το εξαρτητικό σώμα, το χρηματοδοτούσε αυτός. Ο εμμύρης Μπασίρ λοιπόν είχε συνεννοηθεί με τους επισκόπους εκεί του Πατριαρχείου της Αντιοχίας, του Ελληνοορθόδοξου, να επαναστατήσει εναντίον του Σουλτάνου, ούτως ώστε μια επανάσταση στην Ελλάδα και μια επανάσταση στο Λίβανο, Συρία, να χτυπήσουν από δύο πλευρές στο Σουλτάνο. Όταν όμως πήγε εκεί το εκστρατευτικό σώμα, ο εμμύρης Μπασίρ, επειδή πήρε και κάποιες προειδοποιήσεις από τον Σουλτάνο, έκανε πίσω. Και υπάρχουν κάποια επεισόδια που έγιναν εκεί και λαιλασίες. Το εκστρατευτικό σώμα τελικά γύρισε πίσω, ήρθε στην Ελλάδα, κράτησε σημειώσεις για να δούμε τι. Μετά λοιπόν πήγε στο Μοριά και συνένωσε τις δυνάμεις του με τους, προσέξτε, Κολοκοτρώνη, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Νικηταρά, Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα δεν ήταν αυτός της ΑΕΚ φυσικά, ήταν ένας Πορτογάλος φιλέλληνας, ο οποίος πολέμησε εδώ σε όλο τον αγώνα. Άρα ήταν, επαναλαμβάνω, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Νικηταράς, Αλμέιδα και Γενναίος Κολοκοτρώνης πολέμησαν μαζί εναντίον του Ιμπραήμ, τον κοπάνησαν. Χρωστάω όχι σε εσάς, θέλω να εκδώσω, ένας φίλος μου έχει δώσει μία μελέτη, μικρή είναι, για τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη εναντίον του Ιμπραήμ. Αυτός έσωσε την Επανάσταση και όχι το Ναβαρίνο που λένε και οι ξένοι. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έσωσε την Επανάσταση όταν ήρθε ο Ιμπραήμ. Έδωσε μάχες, όχι μία μάχη, μάχες. Τράπηκε σε φυγή ο Ιμπραήμ όταν έπεσε πάνω τους. Σε μία μάχη μάλιστα ήταν ο Νικηταράς, ο Πλαπούτας, ο Χατζημιχάλης και ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, τον κοπάνησαν και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην Τρίπολη ο Ιμπραήμ. Στη συνέχεια ζήτησαν βοήθεια στη στερεά Ελλάδα, γιατί εκεί δρούσε ο Κιουταχής, και έστειλε τον Χατζημιχάλη ο Κολοκοτρώνης να πάει να βρει τον Καραϊσκάκη. Βρήκε λοιπόν αυτόν τον στρατάρχη της Ρούμελης, τον βρήκε στη Δομβρένα, αυτό που είπαμε προχθές.
μαζί νίκησαν στη μάχη της Αράχοβας και στη συνέχεια επέστρεψε μαζί με τον Καραϊσκάκη στην Αττική, ήταν υπό πολιορκία η Ακρόπολη, έδωσε τη μάχη κάτω στις, στο Πειραιά, σκοτώθηκε εκεί σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης και θεωρήθηκε βοήθησε στην πολιορκία της Ακρόπολης ο Χατζημιχάλης Δαλιάνης και θεωρήθηκε κορυφαίος και ισοστάσεις του Μάρκου Μπότσαρη στον αγώνα. Είμαστε στο 1827, κατεβαίνει το 1828 στην Κρήτη, στην Γραμβούσα, έκανε απόβαση στη Γραμβούσα εκεί με υπηρώτες μαχητές και με υπηκό. Εκεί υπάρχουν ορισμένα θλιβερά, έγιναν ορισμένα θλιβερά γεγονότα. Οι Σφακιανοί δεν είδαν με καλό μάτι την παρουσία του, γιατί αυτοί είχαν το δικό τους τρόπο πολέμου, ήρθε ένας ξένος, δεν ήξερε την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει πολέμησε, εκστράτευσε εναντίον του Ρεθύμνου ο Χατζημιχάλης Δαλιάνης και στη συνέχεια συγκέντρωσαν οι Οθωμανοί στρατό, τον περικύκλωσαν στο Φραγκοκάστελο. Εκεί στο Φραγκοκάστελο υπήρχαν και δύο πολεμίστρες. Όταν ήταν υπέρτερος ο εχθρός, αυτή απομονωμένη, βγήκε ο ίδιος να πάρει τους αυτούς που είχαν εγκλωβιστεί στις δύο πολεμίστρες, να τους βάλει μέσα στο Φραγκοκάστελο. Εκεί ο ίδιος πολέμησε, έσπασε το σπαθί του, πληγώθηκε το άλογο του, τον σκότωσαν και έμειναν 350 μαχητές, τους οποίους τους φαγίασαν μέχρι και τον τελευταίο στο Φραγκοκάστελο οι Οθωμανοί. Αυτή είναι η ιστορία του Χατζημιχάλη Νταλιάνη. Δεν έχει, η προσωπικότητά του δεν έχει αναδειχθεί για τους αγώνες που προσέφερε. Πάντως στα Χανιά του έχουν δώσει έναν δρόμο, κάποιος το έγραψε κιόλας, ο δός Χατζημιχάλη Νταλιάνη, ένας καλός δρόμος στα Χανιά. Μόνο που ξέρετε τι γίνεται. Ελάχιστοι γνωρίζουμε του ομιλούντος συμπεριλαμβανομένου ποιοι είναι αυτοί οι ήρωες τους οποίους έχουμε δώσει ονόματα στους δρόμους μας. Για παράδειγμα, ελάχιστοι γνωρίζουν ποιος ήταν ο Κατεχάκης, λέμε Λεωφόρος Κατεχάκη, ελάχιστοι γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Ψαρομιλίγκος, έχουμε εδώ Ψαρομιλίγκο και πόσα άλλα. Πάντως, όταν πηγαίνουμε σε ένα δρόμο, καλό είναι τώρα που υπάρχουν και ευκολίες του διαδικτύου να ρίχνουμε μια ματιά. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Οδός Τράλεων. Τι να πω τώρα, στους χίλιους Έλληνες γνωρίζουν οι 10 ότι η Τράλης ήταν πόλη της Ιωνίας που είναι το σημερινό Αιδίνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η ιστορία του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, τη χρωστούσαμε. Το βιβλίο σας το έδειξα να το ζητήσετε σε κανέναν παλαιοπόλη να το βρείτε. Είπαμε είναι αυτό. Ο πολέμαρχος Χατζημιχάλης Νταλιάνης έχει εκπληκτικά πράγματα μέσα, πραγματικά εκπληκτικά. Θέλει μελέτη δηλαδή. Εγώ προσπάθησα να σταχυολογήσω, τώρα είχαμε να ετοιμάσουμε την εκπομπή, δεν μπορούσα να αφαιρώσω περισσότερο χρόνο. Πάντως εμείς ένα ελάχιστο οφειλόμενο χρέος τιμής το ξεπληρώσαμε στον πολέμαρχο Χατζημιχάλη Νταλιάνη και στους υπηρώτες αγωνιστές το 1821. Ενώ λοιπόν η κατάσταση βρίσκεται πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού στο Ισραήλ, ενώ πιστεύω όλη η ανθρωπότητα έχει ανακουφιστεί, δεν βλέπουμε αυτές τις εικόνες τώρα με τις βόμβες, με τις ρουκέτες της Χαμάς από μια πλευρά, τις βόμβες, τους θανάτους, ηρεμία. Ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ υπάρχει ηρεμία, μέχρι και η Χεζμπολάχ, μέχρι και οι δυνάμεις αυτές της λεγόμενης αντίστασης στη Συρία, στο Ιράκ, μόνο εκεί στην Ιεμένη που και που έχουμε κάτι, ενώ υπάρχει όλη αυτή η ηρεμία, σήμερα δύο αδέρφια λέει, με ένα αυτόματο όπλο, δύο ξέρω εγώ, σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν κάποιους στην Ιερουσαλήμ, Ισραηλινούς.
Και μάλιστα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Πάντως είδα ότι ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς. Μα συγγνώμη, δεν έχουμε εκεχηρία? Εκεχηρία έχουμε μόνο στη Γάζα, αφού η εκεχηρία γίνεται παντού. Να σας πω την αλήθεια, όταν το είδα το πρωί, την είδηση, και έψαξα να δω, οι Ισραηλοί λένε ότι τη χρεώνουν στη Χαμάς, μετά διαβάζω ότι η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη, είμαι ακόμα δύσπιστος. Υπό ποια έννοια, αφού είπαμε ότι η εκεχηρία συμφέρει τη Χαμάς. Κάτι μυρίζει προβοκάτσια, αλλά δεν το ξέρουμε το θέμα, μένουμε σε αυτό. Ότι το Ισραήλ λέει ότι είναι η Χαμάς και ότι η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη, επειδή ξέρω εγώ. Βούτυρο στο ψωμί είναι πάντως των αυτών που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος. Εδώ θα διαβάσουμε, ο Τζέιμς Σταυρίδης είναι ένας Ελληνοαμερικανός, απολύτως όμως ενσωματωμένος στο αμερικανικό σύστημα, απολύτως. Γιατί και ο πατέρας του ήταν αξιωματικός του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού. Δηλαδή δεν είναι δεύτερης γενιάς, μπορεί να είναι τρίτης γενιάς Αμερικανός, επειδή έφτασε και σε πολύ ψηλό, σε ψηλά αξιώματα, είναι απολύτως ενσωματωμένος στην αμερικανική πραγματικότητα. Ενώ δεν είναι έτσι ο Τζορτζ Τένετ. Επειδή είχα κάποια στιγμή την τύχη να το γνωρίσω, ήμουν προσκεκλημένος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων, της επίσημος προσκεκλημένος για την 25η Μαρτίου στη Νέα Υόρκη, και είχα την τύχη να το γνωρίσω. Ήμουν με τον Καμένο δηλαδή και τον γνωρίσαμε εκεί, που ήταν και αυτός επίσημος προσκεκλημένος, και τον γνωρίσαμε. Ο άνθρωπος μιλάει άπτεστα ελληνικά, έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, όχι λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του που ήταν ο μακροβιότερος διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών της CIA. Αλλά από τη συζήτηση που κάναμε, ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να ζει στην Ελλάδα και νοιάζεται για την Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο ο Τζέιμς Σταυρίδης, δεν ξέρω αν μιλάει και ελληνικά ο άνθρωπος. Ένας φίλος μου που είχε μια εταιρεία που μετέφερε VIP, δηλαδή στην Βοστόνη, αυτός πήγαινε από τη Νέα Υόρκη, από την Ουάσιγκτον στη Βοστόνη και δίδασκε στο MIT νομίζω, και τον έπαιρνε, τον οδηγούσε. Εντάξει, έδειχνε ενδιαφέρον που ήταν Έλληνας, αλλά δεν ξέρω αν μιλάει καν ελληνικά. Τα είπαμε όλα αυτά για να διαβάσω ένα άρθρο που έγραψε στο Bloomberg. Είναι αρθρογράφος στο Bloomberg τώρα ο James Σταυρίδης. Να του χρεώσουμε, να του πιστώσουμε μάλλον στα θετικά του, ότι όταν πήγε στην Άγκυρα ως διοικητής των Νατοϊκών Δυνάμεων στην Ευρώπη και το είπαν να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του Μουσταφά Κεμάλ, αρνήθηκε. Εγώ λέει, οι πρόγονοί μου είναι από εδώ, κάποιοι σφαγιάστηκαν και ο πατέρας του παππούς μου έφυγε για να γλιτώσει τη σφαγή, δεν είπα να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο του Σφαγέα, στον τάφο του Σφαγέα. Αλήθεια, κύριε Μητσοτάκη, το θέμα της γενοκτονίας το ξεχάσαμε? Θα το θέσουμε τώρα που θα έρθει ο Ερντογάν ή το κάναμε γαργάρα? Όταν έρθει για να πάρουμε ψηφαλάκια, χαϊδεύουμε τα αυτιά των ποντίων και των μικρασιατών και μετά πάμε με τους γενοκτόνους και κάναμε την πάπια. Τζέιμς Σταυρίδης. Εγώ βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο του στο Bloomberg. Όλοι λογικά χαιρόμαστε που βλέπουμε Ισραηλινούς ομήρους να απελευθερώνονται μετά τις βάρβαρες επιθέσεις της Χαμάς πριν από σχεδόν 2 μήνες. Στο υπόστρωμα όμως της σύντομης πάυσης των μαχών, οι τρομοκράτες ανταλλάσσουν τους απαχθέντες Ισραηλινούς με αγωνιωδώς αργό τρόπο για να αγοράσουν χρόνο ώστε να εξοπλιστούν, να αναζωογονήσουν και να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους. Εδώ δεν υπάρχει ούτε ίχνος ανθρωπιστικού συγκυρτήματος. Η Χαμάς μετράει κοινικά το τίμημα των ανθρωπίνων ζώων και στη συνέχεια τις διαθέτει 10η φορά για να λάβει ως αντάλλαγμα άλλη μια μέρα στρατιωτικού πλεονεκτήματος. Παρόλο που η Ισραηλινή κυβέρνηση συμφώνησε ευλόγως να παρατείνει την ανάπαυλα για να κερδίσει περισσότερες απελευθερώσεις ομήρων, πρέπει να έχει ξεκάθαρη εικόνα από στρατιωτική άποψη σχετικά με το κόστος. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις δυνάμεις άμυνας του Ισραήλ? Έχουμε ξαναδεί αυτού του είδους την ανθρωπιστική και διπλωματική ανάπαυλα στον πόλεμο.
Το έζησα από πρώτο χέρι ως στρατιωτικός διοικητής του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της εξάμηνης αεροπορικής εκστρατείας του Εθέρες της Λιβύης το 2011. Η αποστολή μας, εξουσιοδοτημένη βάση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ήταν να χρησιμοποιήσουμε αεροπορικά μέσα, χωρίς στρατιώτες στο έδαφος, για την υποβάθμιση της δυνατότητας του Μουαμάρ Καντάφη να σκοτώνει τους ομοεθνείς του. Καλά, τώρα τι ήθελες κύριε Σταυρίδη και το ανέφερες αυτό? Συγγνώμη, επί Καντάφη δεν ξέρω αν σκοτώνονταν, αν το καθεστώς σκότωνε 5, 10 ή 50 ανθρώπους το χρόνο. Εδώ έχει καταστραφεί μια χώρα μετά από την επιχείρηση που αναφέρεις. Έχει καταστραφεί μια χώρα, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, σκοτώνονται το χρόνο χιλιάδες άνθρωποι, συνεχίζουν να σκοτώνονται, πάει να χωριστεί στα τρία η χώρα, να τριχοτομηθεί, ήταν η πιο πλούσια χώρα της Αφρικής, ίσως τώρα είναι η πιο φτωχή, πεινάνε οι άνθρωποι και κατεστραμμένη η οικονομία και είναι κατεστραμμένη και η Ελλάδα με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Κάνει ο Ερντογάν ό,τι θέλει εκεί, παραβιάζει ψηφίσματα του ΟΗΕ, τα εμπάργκο, στέλνει μισθοφόρους, τζιχαντιστές. Όλοι κάνετε την πάπια και έχουμε το θράσος τώρα να αναφέρουμε ότι βομβαρδίσαμε και τη Λιβύη. Όλα αυτά δείχνουν πώς σκέφτονται οι μεγάλες δυνάμεις, για να μην έχουμε και καμία ούτε ίχνος κάποια διάθεσης να κάνουν και αυτοκριτική. Να πούμε ρε παιδιά, εκεί κάναμε λάθος. Η εκστρατεία των βομβαρδισμών μας ήταν αδυσόπιτη και εξαιρετικά αποτελεσματική. Ναι, το είδαμε. Ωστόσο, σε συνεργασία με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, χρησιμοποιούσαμε μία σειρά τακτικών παύσεων για να επιτρέπουμε τη μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών. Κάθε φορά που το κάναμε, οι κυβερνητικές δυνάμεις του Καντάφη αναδιατάσσονταν για να συνεχίσουν τη μάχη. Ποια μάχη, αφού τους βαρώσατε από πάνω, ποια μάχη? Παλιότερα, κατά τη διάρκεια της μακράς οδυνηρής πορείας του πολέμου των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, υπήρξαν στιγμές που η Ουάσιγκτον επιβράδυνε τις βομβαρδιστικές της επιχειρήσεις για να διευκολύνει τις διπλωματικές συζητήσεις που διεξάγονταν στο Παρίσι. Η κύρια αεροπορική εκστρατεία, επιχείρηση Rolling Thunder, άρχιζε και σταματούσε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τη δεκαετία του 1960. Κατά τη διάρκεια αυτών των παύσεων, το Βόρειο Βιετνάμ κέρδιζε το πάνω χέρι. Με τα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ εκτός επιχειρήσεων, το Ανόη μπορούσε να μετακινεί στρατεύματα, βαρέα και φορητά όπλα και πυρομαχικά και να μεταφέρει γενική επιμελητία, τρόφιμα, καύσιμα, εξοπλισμό, επικοινωνίες σε δυνάμεις που είχαν αποκοπεί προηγουμένως. Η έξυπνη χρήση των τακτικών παύσεων από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 60 επέτρεψε στο Βόρειο Βιετνάμ να τοποθετήσει κατάλληλα μονάδες για την τελική κατάκτηση του Νότο και τη βάναυση πτώση της Σαϊγών το 1975. Καλά, το κυρίο Σταυρίδη δεν του πέρασε καν από το μυαλό ότι οι μεν πολεμούσαν για την πατρίδα τους και οι δε ήταν εκεί σε μια ξένη χώρα, έριχναν βόμβες εδώ και εκεί, σκότωναν αθώους και αυτό τους χαλίβδωνε και τους ασάλωνε πιο πολύ? Μήπως γι' αυτό έχασαν και όχι από τις ανθρωπιστικές παύσεις, οι οποίες μπορεί να έπαιξαν ένα ρόλο, αλλά δεν έχασαν γι' αυτό. Η Χαμάς θα μπορέσει επίσης να μετατοπίσει τις δυνάμεις της χρησιμοποιώντας το σύστημα σειράγγων μήκους περίπου 480 χιλιόμετρων. Λοιπόν, η Χαμάς πρόκειται να κάνει το ίδιο πράγμα. Όπως το Ανόη, οι τρομοκράτες παίζουν με την αίσθηση της κούρασης από τον πόλεμο στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Θα χρησιμοποιήσουν την παύση για να οξύνουν την εκστρατεία του πολέμου που γίνεται των εντυπώσεων, τα έχουμε πει έτσι, πόλεμος εντυπώσεων και των εικόνων, και να ενισχύσουν τα επιχειρήματα για μια εκτεταμένη κατάπαυση του πυρός, η οποία θα αποκαθιστά το status quo, κάτι που είναι απαράδεκτο για το Ισραήλ. Η Χαμάς θα μπορέσει επίσης στη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός να μετατοπίσει δυνάμεις της χρησιμοποιώντας το σύστημα σειράγγων μήκους περίπου 480 χιλιόμετρων. Η επιτόπια ηγεσία της στην πραγματικότητα πρόκειται για διοικητές κατωτέρω επίπεδου, η
οι οποίοι παραμένουν στη Γάζα, αφού οι ανώτεροι τους έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό τα πεδία των μαχών για πιο φιλικά περιβάλλοντα στο Κατάρ και αλλού. Πέσω στην Κωνσταντινούπολη, μην ντρέπεσαι, James. Θα μπορούν να φτάσουν όσοι έχουν μείνει η ηγεσία σε ασφαλέστερους προορισμούς στο νότιο τμήμα στη λωρίδα της Γάζας. Κρατήστε το αυτό. Νότιο τμήμα. Οι ανάπαυλες επιτρέπουν επίσης την ανεμπόδιστη κίνηση πυρομαχικών και υλικών κατασκευής βομβών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτές οι παγίδες εκρηκτικών θα εμποδίσουν τα στρατεύματα των αμυντικών δυνάμεων του Ισραήλ όταν κινηθούν για να εδραιώσουν τις θέσεις τους, να προσπαθήσουν να ανακαλύψουν ομήρους και να αρχίσουν να εξαφανίζουν τα συγκροτήματα σειράγγων, είτε μέσω πλημμυρίσματός τους με νερό ή με στοχευμένες εκρήξεις. Η γνώση ότι κάποιος αριθμός ομήρων θα εξακολουθεί να βρίσκεται στα χέρια του εχθρού θα επιβραδύνει τις δυνάμεις του Ισραήλ. Τελικώς ωστόσο δεν πρόκειται να σταματήσει τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Όσο περισσότερο συνεχίζεται η εκεχηρία, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχει η Χαμάς να προετοιμαστεί. Το πήρα το μήνυμα που δίνει, έτσι. Τέλος, όπως οι Βορειοβιετναμέζοι, οι αξιωματούχοι της Χαμάς, θα χρησιμοποιήσουν τις παύσεις για να εφοδιάσουν τα στρατεύματά τους, προτού επιτρέψουν στους αμάχους να τραφούν και να φροντίσουν τις ανάγκες τους, ενώ θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους στο βορρά για να τους έχουν ασπίδες. Ο όρος κατάπαυση του πυρός προκαλεί ευνόητα ενθουσιασμό στους ανθρώπους που απλώς παρακολουθούν τα γεγονότα. Και αν επιτρέπει σε αθώους ομήρους να απελευθερωθούν, αυτό δικαίως θεωρείται θετικό από τη διεθνή κοινότητα. Οι καθυστερήσεις, ωστόσο, ευνοούν πάντα τους ασθενέστερους αμυνόμενους σε μια στρατιωτική σύγκρουση. Ενώ το Ισραήλ μπορεί να ωφεληθεί σε κάποιο βαθμό στον πόλεμο προπαγάνδα σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή ενώ απελευθερώνονται οι όμεροι, το Ισραήλ ωφελείται, λέει και τι κάναν και στους ομήρους. Τον οποίο όμως πόλεμο προπαγάνδας τον χάνει και μάλιστα κατά κράτος μέχρι τώρα, τον έχασε, τα είπαμε αυτά. Από καθαρά πολεμική άποψη, αυτές οι παύσεις είναι πολύ πιο πολύτιμες για τη Χαμάς. Έτσι, ενώ οι Ισραηλινοί θα πρέπει να καλωσορίζουν τους πολίτες τους πίσω στην ασφάλεια, πρέπει επίσης να έχουν ξεκάθαρο το μυαλό τους ποιο είναι το κόστος που έχουν οι παύσεις στη συνολική εκστρατεία τους και να έχουν ένα καλά ανεπτυγμένο σχέδιο για να ανακτήσουν την πρωτοβουλία όταν ξαναρχίσουν οι μάχες. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο Σταυρίδης δεν είναι τυχαίος, με κάποιους μιλάει στην Ουάσιγκτον και προφανώς εκπροσωπεί την τάση εκείνων που λένε «Βαράτε, συνεχίστε τον πόλεμο και αφήστε τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός», όπως λένε διάφοροι άλλοι, θα δούμε παρακάτω. Όποιος στηρίζει την κατάπαυση του πυρός επί της ουσίας, στηρίζει τη συνέχιση του καθεστώτος του τρόμου της Χαμάς στη Γάζα. Αυτά είπε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Γκιλάντ Ερτάν, σε συζήτηση που έγινε στο Συμβούλιο Ασφάλειας για το θέμα αυτό. Και εκεί τόνισε ο Ισραηλινός πρέσβης. Όποιος υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός επί της ουσίας στηρίζει τη συνέχιση του καθεστώτος τρόμου της Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να προστατεύσει τους πολίτες του σε μια τέτοια περίπτωση, υποστήριξε. Δεν θα μπορούσε κανείς να ζητεί κατάπαυση του πυρός και ταυτόχρονα να ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την επίλυση της σύγκρουσης. Είπε ο Ερτάν, υπογραμμίζοντας ότι η Χαμάς δεν είναι αξιόπιστος εταίρος για να επιτευχθεί ειρήνευση στην περιοχή. Η Χαμάς έχει δηλώσει δημοσίως, όλοι το διαπιστώσατε, πως θα επαναλάβει την επίθεση που εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου, ξανά και ξανά, έως ότου το Ισραήλ πάψει να υπάρχει. Πώς θα αντιδρούσατε και θα προστατεύατε εσείς τους πολίτες σας από μια τέτοια ξεκάθαρη απειλή, με κατάπαυση του πυρός? Κίνα, η οποία προείδρευσε σε αυτήν την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Για μια καταστροφή που θα μπορούσε να στραγγαλίσει την περιοχή έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, εάν επαναληφθούν οι μάχες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, ρε, κάτσε να δούμε. Θα έχουμε κατάπαυση του πυρός καταρχάς? Δεν θα έχουμε πόλεμο? Για να έχουμε ανάπτυξη πρέπει να έχουμε ειρήνη. Η επανέναρξη των συγκρούσεων θα οδηγούσε πιθανότατα σε μια καταστροφή που θα μπορούσε να στραγγαλίσει την περιοχή, είπε ο Ουάνγκ Γη, που προεδρεύει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Γάζα. Η Κίνα στήριζε ανέκαθεν τη λύση
των δύο κρατών για το Μεσανατολικό. Τρίτο θέμα, Ιράν, Χεζβολάχ και τα λοιπά. Ένα επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Ιεμένη, το Χαβάτος Ιεμενέζη, κατέριψε σήμερα το καταδρομικό Κάρνεϊ του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένο επίπεδο συναγερμό για τις απειλές που προέρχονται από όλα αυτά που είπαμε. Τον προηγούμενο μήνα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο που προαναφέραμε κατέριψε 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 πυράβλους κρούζ. Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Ιμπραήμ Ραϊσί, δεν θα παραστήσει σύνοδο κορυφής που γίνεται για το κλίμα στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επειδή θα βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζοκ. Έχουμε πάλι από το Iran Observer, το 24% των εξαγωγών όπλων του Ισραήλ προορίζονται για Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Μαρόκο. Επιπλέον, το 70% των απαιτήσεων σε οπλικά συστήματα του Αζερβαϊτζάν εξασφαλίζεται με προμήθειες από το Ισραήλ, το 70%. Αυτές οι μουσουλμανικές χώρες είναι εκείνες που έχουν χαρακτηρίσει τις ενέργειες της Χαμάς ως τρομοκρατική ενέργεια. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας με τον αρχηγό του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκερί, και οι δύο είπαν ότι είναι έτοιμοι να προωθήσουν τους στρατιωτικούς δεσμούς των δύο χωρών. Η Ισραηλινή εταιρεία Zim Shipping Company δήλωσε: λόγω της κατάστασης ασφάλειας στην Αραβική θάλασσα και στην Ερυθρά θάλασσα, εκτρέπουμε τα πλοία μας, δεν παίρνουν από τη διόρυγα του Σουέζ, κάνουν τον γύρο της Αφρικής. Αυτό καθυστερεί την άφιξη αποστολών και εμπορευματοκιβωτίων στο Ισραήλ κατά περίπου 30 ημέρες. Φυσικά αυτή η καθυστέρηση έχει και οικονομικές συνέπειες. Η τιμή της μεταφοράς αυξάνεται. Το Ισραηλινό κανάλι 12. Το Ιράν έκανε αυτό που η Ρωσία και η Κίνα δεν κάνουν ποτέ. Πέταξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από αμερικανικά αεροπλανοφόρα και παρακολούθησε πλήρως τις κινήσεις τους. Ο Σάντσεθ, πρωθυπουργός της Ισπανίας, συνεχίζει τις επιθετικές κατά το Ισραήλ δηλώσεις για το θέμα της Γάζας. Δήλωσε σήμερα ότι με δεδομένο τον αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων στη Γάζα, αμφιβάλλει αν το Ισραήλ σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ενώ επανέλαβε πως η στρατιωτική δράση στη Λωρίδα δεν είναι αποδεκτή. Με τις εικόνες που βλέπουμε και τον αυξανόμενο αριθμό των παιδιών που χάνουν τη ζωή τους, έχω σοβαρές αμφιβολίες ότι το Ισραήλ συμμορφώνεται με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δήλωσε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη που έδωσε στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV Espana. Αυτό που βλέπουμε στη Γάζα δεν είναι αποδεκτό, ζήτησε να γίνει ειρηνευτική διάσκεψη, είπε ότι έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά οι φιλικές χώρες πρέπει να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, και είπε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συζητήσουν την αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους. Να θυμίσουμε ότι όταν ο Σάντσεθ με τον Βέλγο πρωθυπουργό, τον Ντεκρό, πήγαν στη Ράφα μαζί και είπαν σχεδόν τα ίδια, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε τους πρέσβεις των δύο χωρών και τους επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίες για ψευδείς ισχυρισμούς και για όθηση, σχόλια που δίνουν όθηση στην τρομοκρατία. Η Βρετανία έστειλε στον κόλπο το αντιτορπιλικό Diamond για να ενισχύσει τις δυνάμεις που είναι εκεί για την ελεύθερη ναυσιπλοεία, για τα δικά της συμφέροντα κτλ. Επίσης υπάρχουν στην περιοχή και το πλοίο η φρεγάτα Lancaster, 3 ναρκαλιευτικά πλοία και ένα πλοίο υποστήριξης. Έχει δηλαδή παρουσία στην περιοχή για να υποστηρίξει την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τα συμφέροντα του Ισραήλ στην περιοχή. Και η Ρώμη
στέλνει στις 3 Δεκεμβρίου στο λιμάνι Αλαρί στην Αίγυπτο, είναι κοντά στη Ράφα αυτό, ιταλικό νοσοκομιακό πλοίο με στόχο να παρασχεθεί βοήθεια στα παιδιά που έχουν τραυματιστεί στη Γάζα. Παράλληλα, στο πλοίο θα εργαστούν και παιδεία τριάλλων εθνικοτήτων όπως Καταριανοί και υγειονομικό προσωπικό που ανήκει σε σειρά από οργανισμούς. Η Ιταλική κυβέρνηση κάνει γνωστό ότι μελετά τη δημιουργία ενός νοσοκομείου εκστρατείας στη Γάζα σε συνεργασία με τα Εμιράτα, ενώ γιατροί δύο Ιταλικών νοσοκομείων, της Ρώμης και της Γένοβας, θα μεταβούν στα Εμιράτα. Εκεί τα Εμιράτα έχουν πάρει παιδιά τραυματίες από τη Γάζα να βοηθήσουν την περίθαλψη αυτών των νοσοκομείων, των παιδιών. Η Μελώνη, Ιταλίδα Πρωθυπουργός, δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά από την πρώτη στιγμή την παροχή βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας σε συνεργασία με χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αυτά με τις διεθνείς αντιδράσεις. Πάμε στις ΗΠΑ. Αμερικανοί αξιωματούχοι συμπεριλαμβανομένου του State Department και του Πενταγώνου ζητούν από το Ισραήλ να υιοθετήσει μια πιο προσεκτική προσέγγιση στην περίπτωση που επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στην νότια λωρίδα της Γάζας. Που σημαίνει είμαστε έτοιμοι. Όπως είπαμε χθες, η εκτίμηση που μας δόθηκε και γι' αυτό η επίσκεψη των διοικητών της Mossad και της CIA στο Κατάρ, ότι θα συνεχιστεί για μερικές μέρες η κατάπαυση του πυρός μέχρι να πάρει το Ισραήλ και τους στρατιωτικούς πίσω. Εντάξει, όλες οι ψυχές και οι ζωές είναι εισάξιες θα έλεγα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε όταν πρόκειται για στρατιωτικούς και όταν βαρύνουσα σημασία έχει τη λένε στρατιωτική σε έναν πόλεμο, όλοι περιμέναμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Εδώ βλέπουμε ότι ετοιμάζουν την επιχείρηση στο Νότο, όπου στο Νότο έχουν συγκεντρωθεί τώρα από τα 2,3 εκατομμύρια που είχε η Γάζα, μπορεί να είναι εκεί το 1,8 εκατομμύρια. Μιλάμε σε μια... Απορεί κανείς πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Τα 2/3 των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων του Παλαιστινιακού θύλακα έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο νότιο τμήμα του προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις στο βορρά. Η επιχείρηση του Ισραήλ στο βορρά προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις στο εσωτερικό της χώρας για την αμέριστη συμπαράσταση προς το Ισραήλ. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατανοεί την επιθυμία του Ισραήλ να εξαλείψει τους μαχητές της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Γάζας, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται να επιδείξει περισσότερη προσοχή, επειδή είναι και πιο πυκνοκατοικημένη από τη Γάζα, από την πόλη της Γάζας. Θεωρούν ότι πολλοί από τους εγκεφάλους που έκαναν την επιχείρηση 7 Οκτωβρίου ότι είναι πλέον στη νότια λωρίδα της Γάζας. Αλλά με δεδομένο ότι χιλιάδες άμαχοι έχουν καταφύγει νότια, έπειτα από αίτημα του ιδίου του Ισραήλ, πιστεύουμε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να προχωρήσει αφού ο επιχειρησιακός σχεδιασμός έχει λάβει υπόψη του την παρουσία πολλών περισσότερων αθώων, είπε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα διδάγματα από τις επιχειρήσεις στο βορρά, ώστε να ενισχυθεί η προστασία των αθώων αμάχων, περιλαμβανομένων πραγμάτων όπως ο περιορισμός της ζώνης συγκρούσεων και ο καθορισμός των περιοχών στις οποίες οι άμαχοι μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο. Λέει δηλαδή, κοιτάξτε, βαρέστε, αλλά προηγουμένως πείτε στους αμάχους πού να πάνε, που εκεί θα είναι ασφαλής. Γιατί αν πάνε εκεί, δεν θα πάνε εκεί της Χαμάς μήπως. Πού μπορείς να το βρεις αυτό τώρα. Ο δεύτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ σχεδίαζε την επιχείρηση του στη Βόρεια Γάζα. Όταν σχεδίαζε την επιχείρηση στη Βόρεια Γάζα, οι Αμερικανοί είπαν να μπουν με μικρότερη δύναμη για να μην έχουμε τόσο πολλά θύματα. Εξακολουθούν να βρίσκονται στη διαδικασία σχεδιασμού για τον Νότο. Τους καλούμε να τα λάβουν αυτά υπόψη τους, λέει ο δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Και οι δύο αξιωματούχοι, ένας από το State Department και ένας από το Πεντάγωνο, επισήμαναν ότι οι ΗΠΑ θα ήθελαν οι Ισραηλοί να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν πού βρίσκονται οι άμαχοι, να επικεντρωθούν σε υψηλής αξίας στόχους και να διασφαλίσουν ότι στοχοθετούν συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης να πούμε ότι υπόθηκε θέλουμε όλους όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή οι υπόλοιποι, αν τους πάρουν όλους αυτούς, τελειώνει ο πόλεμος και με τους υπόλοιπους 30.000 τους μαχητές της Χαμάς, τι θα γίνει με αυτούς. Κάτι αλλάζει νομίζω.
Θα δούμε τις επόμενες μέρες πάντως. Μέχρι την Κυριακή φαίνεται ότι θα διαρκέσει. Φαίνεται, θα δούμε. Ο Μπλίνκεν βρίσκεται, πήγε στο Τελαβίβ και τώρα που μιλάμε βρίσκεται στην Ραμάλα. Τώρα είναι 7 η ώρα το βράδυ. Ζήτησε σήμερα από τον Νετανιάχου, που τον συνάντησε, να προστατεύσει τους πολίτες στο νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, άρα τα σχέδια είναι έτοιμα, αν η ανακοχή με τη Χαμάς λάβει τέλος και επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Κατά τη συνάντησή του στο Τελαβίβ, σήμερα το πρωί, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επισήμανε την ανάγκη κάλυψης των ανθρωπιστικών αναγκών και της προστασίας των πολιτών στη Νότια Γάζα πριν από κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Ζήτησε από την Ισραηλινή δικαιοσύνη να ασκήσει διώξεις στους εξτρεμιστές επίκους που διαπράττουν βιαιότητες κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Και αμέσως μετά με θωρακισμένα οχήματα πήγε στη Ραμάλα. Ο Έλον Μάσκ εξαπέλυσε επίθεση στις εταιρείες που έχουν αποσύρει τις διαφημίσεις από το πρώην Twitter. Είπε, αν κάποιος προσπαθήσει να με εκβιάσει με διαφημίσεις, να με εκβιάσει με χρήματα, να πάει να μπιπ, 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 μπιπ. Είπε χαρακτηριστικά και ρώτησε. Έγινα σαφής, σαφέστατος. Μιλώντας, μάλιστα κοιτώντας προς το κοινό, ο Elon Musk χαιρέτησε τον Bob Iger, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Disney, η οποία είναι μία εκ των εταιριών που απέσυρα τις διαφημίσεις τους. Τι του πει αυτού δηλαδή, κοιτάζοντας, να πας να μπιπ. Και είπε, υπονόησε ότι οι θαυμαστές του Twitter θα μποϊκοτάρουν αυτές τις εταιρείες. Όλος ο κόσμος θα ξέρει ότι αυτοί σκότωσαν την εταιρεία και θα το τεκμηριώσουμε αυτό, απείλησε ο Musk. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να με μισούν. Η Disney, η Apple και άλλες εταιρείες έχουν αποσύρει τις... Και είπε επίσης ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνη και από την πυρηνική βόμβα. Το έχουμε πει, αυτό πρέπει να το παρακολουθεί η Ελλάδα. Νομίζω ότι και η Ακαδημία Αθηνών έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον τομέα. Έχει κάνει νομίζω μια ομάδα να παρακολουθούν την τεχνητή νοημοσύνη. Και πάμε τώρα Ρωσία-Ουκρανία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών έφτασε στα Σκόπια χθες το βράδυ. Ο Μπορέλ, αναφερόμενος στην παρουσία του, είπε «Είναι μια καλή ευκαιρία να έρθει εδώ και να διαπιστώσει από πρώτο χέρι, που θα του τα πούμε, για ποιο λόγο είναι απομονωμένη και καταδικασμένη η Ρωσία, και να πάει ό,τι ακούσει από εδώ, από τη διάσκεψη του ΟΣΕ, να πάει να τα πει στον Πούτιν», λέει, στη Μόσχα. Είπε, θα είναι μια καλή ευκαιρία για τον Λαυρόφ να ακούσει απευθείας από το συμμετέχοντα σε αυτή τη συνάντηση γιατί η Ρωσία είναι καταδικασμένη και απομονωμένη, και στη συνέχεια να μπορέσει να επιστρέψει στο Κρεμλίνο και να πει στον άρχοντα του Κρεμλίνου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΟΑΣΕ παραμένουν ενωμένοι στην καταδίκη της επιθετικής και παράνομης συμπεριφοράς της Ρωσίας. Θα είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο από αυτή την άποψη. Αυτά τα είπε όταν συναντήθηκε με τον Κοβάτσεφσκι, τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. Είπαμε ότι πήγε και ο Μπλίνκεν χθες και έφυγε για να πάει σήμερα το πρωί στο Τελαβίβ και στη Ραμάλα. Ο Λαυρόφ έφτασε, όπως είπαμε, στα Σκόπια. Η Ζαχάροβα έκανε δήλωση γι' αυτό. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ έφτασε στα Σκόπια για να συμμετάσχει στην υπουργική διάσκεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο ΟΑΣΕ. Παρά τις σύντρικες των εχθρών, δήλωσε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Ο Σεργέη Λαυρόφ έφτασε στα Σκόπια για να συμμετάσχει. Δεν πάει το γλώσσα μου να πω το άλλο το όνομα. Στην υπουργική διάσκεψη του ΟΑΣΕ. Παρά τις σύντρικες των εχθρών, βρισκόμαστε στα Σκόπια, έγραψε η Ζαχάροβα στο Telegram. Συνέχισε και είπε, η Βουλγαρία, είπαμε ότι άνοιξε τον εναέριο χώρο και είπε να περάσει ο Λαυρόφ. Όταν όμως είδε ότι στον κατάλογο των επιμενώντων είναι και η Ζαχάροβα,
επειδή έχουν επιβληθεί και σε αυτήν και οι Ρώσεις, είπαν όχι η Ζαχάροβα. Και η Ζαχάροβα δεν πήγε. Η κακεντρεχής βλακεία των Ρωσόφοβων είχε ως αποτέλεσμα οι αρχές να απαγορεύσουν για πρώτη φορά στην ιστορία όχι σε ένα αεροσκάφος να βρίσκεται στον αέρα, αλλά σε έναν άνθρωπο να βρίσκεται στο αεροσκάφος, είπε η Ζαχάροβα. Στην επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας αναφέρεται: το αεροσκάφος μπορεί να πετάξει πάνω από τη Βουλγαρία, αλλά η Μαρία Ζαχάροβα δεν μπορεί να βρίσκεται σε αυτό. Κατήγγειλε η ίδια, κάνοντας λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο. Τώρα, μιλώντας ο Λαυρόφ στην διάσκεψη σήμερα, κατηγόρησε τη Δύση ότι δεξά για έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει ένα επιθετικό πολιτικό σχέδιο. Ο Λαυρόφ δήλωσε στη διάσκεψη του ΟΑΣΕ ότι ο οργανισμός βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού και ότι η Δύση σκοτώνει τις πιθανότητες επιβίωσης του οργανισμού. Να πούμε ότι ο ΟΑΣΕ, στον ΟΑΣΕ συμμετέχουν 57 χώρες, έχει έδρα την Βιέννη, η Αυστρία είναι η χώρα στην οποία όταν συμφώνησαν οι δύο μεγάλες δυνάμεις βασικά, Αμερική και Σοβιετική Ένωση, να μείνει αυτή ουδέτερη και γι' αυτό έβαλαν εκεί τον ΟΑΣΕ, παραμένει ουδέτερη μέχρι σήμερα η Αυστρία. Και κέντρο των κατασκόπων. Ήταν στον ψυχρό πόλεμο και τώρα. Έχουμε δημοσιεύματα που λένε το εξής, ότι τον ναύσταθμο στη Σεβαστόπολη στην Κρυμαία τον προστάτευαν και με εκπαιδευμένα δελφίνια. Δηλαδή τα είχαν δείχτη να μην μπορούν να βγαίνουν έξω και τα εκπαιδευμένα δελφίνια προστάτευαν από την είσοδο βατραχανθρώπων. Το πώς δεν το γνωρίζω. Λέει τώρα που είχε μια καταιγίδα εκεί ότι με φωτογραφίες που έχουν δορυφορικές βλέπουν ότι τα δίχτυα δεν είναι εκεί. Και αναρωτιούνται αν τα δίχτυα καταστράφηκαν λόγω της τρικυμίας ή αν τα απέσυραν μαζί με τα δελφίνια. Αν καταστράφηκαν, τα δελφίνια έχουν φύγει στην ανοιχτή θάλασσα και λένε ότι είναι δύσκολο να επιβιώσουν, διότι αυτά επιβίωναν με την παροχή τροφής από ανθρώπινο χέρι. Επειδή ήταν περίεργο, γι' αυτό το ανέφερα. Λοιπόν, αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα το διαβάσουμε λέξη προς λέξη, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μία συμφωνία πίστης σκοπεύει να εισάγει το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών με νομοσχέδιο που έχει συντάξει, η οποία συμφωνία θα αφορά τους ξένους πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν τη Ρωσία σύμφωνα με το ΤΑΣ. Βάσει της συμφωνίας πίστης, στους ξένους θα απαγορεύεται κατά την παραμονή τους στη Ρωσία να δυσφημούν τη ρωσική πολιτική, να διαστρεβλώνουν τη συμβολή του Σοβιετικού λαού στη νίκη επί του φασισμού και να αρνούνται τις παραδοσιακές αξίες που υπονοεί να μην προβαίνουν σε διάδοση πληροφοριών που θέτουν υπό αμφισβήτηση το γάμο ως ένωση άνδρα με γυναίκα και να προπαγανδίζουν γυναίκες σχέσεις που αφορούν την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ. Επιπλέον, θα απαγορεύεται στους ξένους να παρακινούν τη θέσπιση ή την κατάργηση νόμων, να φέρονται απερίσκεπτα απέναντι στη φύση και τις πολιτιστικές αξίες, να δείχνουν ασέβεια προς την ποικιλομορφία των λαϊκών εθήμων και να κάνουν οτιδήποτε είναι επιζήμιο για τη Ρωσία. Τρέχα γύρευε. Αν δηλαδή είσαι κάπου τουρίστας και θεωρήσουν ότι επειδή βλέπεις κάπου ή επειδή ξέρω εγώ αυτό είναι επιζήμιο για τη Ρωσία, θα σε χώνουν μέσα. Το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται και θα κατευθεί στην κάτω Βουλή, στη Δούμα, για να ψηφιστεί. Αυτά πάντως καλό είναι να τα κερδίζεις και όχι να τα επιβάλλεις με νόμο. Όλα αυτά. Να περάσουμε στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε τι έγινε με το Brexit. Ένας αποτυχημένος πρωθυπουργός, ο Κάμερον, έχασε από έναν Μέθυσο, ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο, δεν ξέρω τι... Εντάξει, εκεί στο νησί οι άνθρωποι, μην νομίζετε, έχουν τις δικές τους, τα δικά τους κόλπα, τους ξεσήκωσε να βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκαν. Τώρα μετά από 7 χρόνια πόσο πέρασαν. Τώρα λένε να ξαναγυρίσω πίσω. Υπάρχει δημοσκόπηση που λέει να ξαναγυρίσω πίσω. Τι να πω τώρα, μακάρι να μείνουν εκεί που είναι, στον Ατλαντικό μόνοι τους, μέσα στο νησί τους. Δημοσκόπηση δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10, το 57% των Βρετανών,
στηρίζουν την ένταξη στην ενιαία αγορά. Μόνο ένα στους πέντε διαφωνεί. Ένα στους πέντε, το 20%. Υπέρ της επανένταξης στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έστω και αν αυτό θα σήμαινε την επαναφορά της ελεύθερης εγκατάστασης Ευρωπαίων εργαζομένων στη χώρα τους, τάσσεται η πλειοψηφία των Βρετανών. Ο δραστικός περιορισμός της μετανάστευσης ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι Βρετανοί ψήφισαν υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Τώρα λοιπόν τα πράγματα αλλάζουν. Μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν ταχθεί υπέρ του Brexit και τώρα δήλωσαν ότι θα ψήφισαν το Εργατικό Κόμμα, εφόσον γινόταν εκλογές αύριο, το 53% είπε ότι τάσσεται υπέρ της ένταξης και το 31% κατά. Από εκείνους που ψήφισαν υπέρ του Brexit και σκοπεύουν να ψηφίσουν στους συντηρητικούς, το 29% τάσσεται υπέρ της επιστροφής και το 54% διαφωνεί. Οι εργατικοί προηγούνται, όπως είπαμε, σε γενικές γραμμές. Το 72% των Βρετανών θέλει η χώρα τους να έχει στενότερους δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό συμφωνεί η πλειοψηφία τόσο εκείνων που τάχθηκαν υπέρ της εξόδου όσο εκείνων που ψήφισαν υπέρ της παραμονής το 2016. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 2.138 ανθρώπων, ανέφερε η YouGov. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη τις στρατιωτικές ανάγκες της Ουκρανίας στον καθορισμό της μελλοντικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen κατά την ομιλία της στην ετήσια διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Κάτι πάνε να κάνουν. Κάνουμε Ευρωπαϊκή Άμυνα. Να δούμε, θα ζούμε όταν την κάνουμε ή όταν αποφασίσουμε να την κάνουμε, θα ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η στρατηγική μας μπορεί να είναι πλήρης μόνο όταν θα λάβει υπόψη τις ανάγκες της Ουκρανίας και τη βιομηχανική ικανότητα της Ουκρανίας. Είπε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία πρέπει να ενταχθεί στα αμυντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής. Το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί αυτό είναι η συμμετοχή της Ουκρανίας στη συμβουλευτική διαδικασία επί της βιομηχανικής στρατηγικής. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει την ενσωμάτωση της Ουκρανίας σε ορισμένα από τα αμυντικά μας προγράμματα, με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι αναγκαία. Ο Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, ο Υπουργός Εξωτερικών δηλαδή, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, έκανε χθες δήλωση και παρουσίασε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Σε αυτήν την έκθεση δίνεται μεγάλη έκταση στα προβλήματα που δημιουργεί η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και αναφερόμαστε στην παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ξέρετε τι είναι αυτό? Είναι αυτό που δεν θέλει η Τουρκία. Να μπλέκουμε, λέει, τρίτους στα ελληνοτουρκικά. Θα το δούμε μετά αυτό. Τους πειράζει αυτό. Σου λέει, τι θα θέλετε τώρα τους ξένους να βλέπουν τι σας κάνουμε? Οι δυο μας που έχετε και τους αυτούς με το φοβικά σύνδρομα στην Αθήνα. Οι δυο μας και θα τα βρούμε. Θα τα πούμε μετά αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μπορώ να πω ότι μαστίγιο στην Τουρκία. Μαστίγιο στην Τουρκία. Η προβληματική στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζει ουσιωδώς τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ζητήματα που σχετίζονται με την πολιτική της στην Κύπρο συνεχίζουν να αποτελούν βασικά κριτήρια αξιολόγησης των επομένων βημάτων στα ευρωτουρκικά. Όσον αφορά το Κυπριακό, καταγράφεται η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επίτευξη συνολικής λύσης του προβλήματος στη συμφωνημένη βάση, τη ζωνική, διακοινωτική και τραγαγύρευε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ετοιμότητα για ενεργή εμπλοκή προς υποστήριξη όλων των σταδίων της υπό τα Ηνωμένα Έθνη διαδικασίας, αξιοποιώντας στο πλαίσιο αυτό όλα τα μέσα που διαθέτει. Είναι πολιτική και της Λευκοσίας και της Αθήνας να έχει εμπλοκή ενεργό η Ευρώπη στη διαδικασία επίλυσης που γίνεται υπό τον ΟΗΕ. Επίσης, εκφράζει αποφασιστικότητα για χρησιμοποίηση όλων των εργαλείων και επιλογών που διαθέτει για προάσπιση των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών των μελών.
η συνολική στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό και η μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζει να εμποδίζει διάφορους τρόπους συνεργασίας, μεταξύ άλλων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Μπλόκο! Μπλόκο! Η τουρκική δημοκρατία πρέπει να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή της στις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πτυχών τους. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκαθαρίζεται ότι η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού μιας θετικής ατζέντας με την Τουρκία θα παραμείνει εξαιρετικά δύσκολη στην απουσία λύσης του Κυπριακού ζητήματος. Τέλος, αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να στηρίζει και να ενισχύει τέτοιου είδους προσπάθειες μέσω των μέσων και των πολιτικών της προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα και ιδίως την κοινωνία των πολιτών. Εδώ λοιπόν, επειδή κάποιος επανήλθε χθες και είπε ότι δεν απειλούμαστε από κανένα. Ξέρετε, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας προς τη Δύση δεν αφορά αποκλειστικά θέματα άμυνας. Είναι ένα πλέγμα δραστηριοτήτων και θεμάτων, αλλά εγώ δεν είμαι δογματικός. Αν η Ελλάδα, αν οι Έλληνες πολίτες θέλουν η Ελλάδα να αλλάξει γεωπολιτικό προσανατολισμό, τότε ας το απαιτήσουν, αλλά να εξασφαλίσουν μέτωπο εθνικό. Αν έχουμε εθνικό μέτωπο και αποφασίσουν οι πολίτες ότι θέλουν κάτι άλλο, επαναλαμβάνω, θα επεξεργαστεί η κοινωνία. Όχι να μας έρθει καπέλο από κάποιος που δεν εμπιστεύουμε και όλα τα κόμματα. Οι πολίτες λοιπόν. Αν θέλουν οι Έλληνες πολίτες έναν άλλο προσανατολισμό, ας βγει από την κοινωνία με διάφορους τρόπους, ας βρουν οι πολίτες τρόπους. Τι να πω εγώ δηλαδή. Να πω εγώ, όχι, δεν λέω. Εγώ λέω ότι αν η πλειοψηφία μπορέσει και δημιουργήσει μια τάση για αλλαγή γεωπολιτικού προσανατολισμού, θα ακούσει τα επιχειρήματα και αναλόγως θα πάρω και εγώ θέση. Τώρα έτσι στο ξεκάρφωτο, τη στιγμή που ανέφερα δύο παραδείγματα με καταστροφές που τις πληρώνουμε ακόμα και να συνεχίζουμε ακόμα να λέμε τέτοια, τότε ρε παιδιά να μην μιλάμε. Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή πού να πάμε, άντε πέστε μου. Πού να πάμε και πώς. Με ποιον, πώς, τι. Γράψτο. Αν διαφωνείς, γράψτο. Πού να πάμε. Πώς, με ποιες διαδικασίες. Εγώ, όποιος το γράψει, θα το πω εδώ, να τα ακούσει πολλοίς κόσμος, να γίνει και ζήμος στην κοινωνία. Αλλά όχι συνθηματολογικά, δεν οδηγεί πουθενά αυτό. Στο ίδιο θέμα τώρα. Η Τουρκία παραμένει ένας δύσκολος εταίρος με τον οποίο μπορούν να γίνουν μονάχα μικρά βήματα. Αυτή είναι η ουσία της έκθεσης, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung από το Deutsche Welle αυτά. Για την τουρκική πλευρά το σημαντικότερο είναι να καταστούν ευκολότερες οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων. Τι λέτε ρε μάγκες, καλά οι δικοί μας είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό έτσι. Έτοιμοι να το κάνουν. Είναι η πολιτική τους φάξε με πασά μου να γιάσω. Να σε βρίζουν, να σε απελούν. Και εσύ να λες, εγώ θα κάνω καλές σχέσεις μαζί του. Αντί να του πεις, κοίτα, άμα θέλεις έλα, αλλά θα φας αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό λέγεται αποτροπή. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα στις 7 Δεκεμβρίου, δεν υπάρχει και μία λογική να μας τη γράψει σε ένα χαρτί να δούμε. Τι, για ποιο άλλα ξεκίνησαν να λένε, μας έλεγαν οι διάφοροι καθηγητάδες. 4-4 έγραφαν τις ανοησίες τους. Γιατί αποδείχθηκε ότι είναι ανοησίες. Άλλοι θα ευκαιρία. Να αρπάξουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο. Πού είναι το συνυποσχετικό, ποιος μιλάει για συνυποσχετικό, κανένας. Και γιατί το κάνετε τότε. Λέει το κάνουμε γιατί, διότι λέει η στασιμότητα δεν μας συμφέρει και τώρα λέει θα πάμε για διάλογο και αν η Τουρκία συνεχίσει μετά την πολιτική της θα την καταγγείλουμε. Προσέξτε ανοησία. Πρώτον. Διότι όταν ξαναξεκινήσει, δεν μπορούμε μετά πάλι σε στασιμότητα. Τι καταλάβαμε. Και έχει η Τουρκία την ενδιαφέρει, εάν πούν ότι διστροπή και είναι υπεύθυνη για την. Επειδή χάλασε ο διάλογος. Καλά δεν βλέπετε τι γίνεται. Με τη Ρωσία κόντρα στη Δύση. Στη Ισραήλ κόντρα στη Δύση. Υπέρ της Χαμάς, όλα αυτά. Τι νοιάζει της Τουρκίας, της νέας της Τουρκίας, αν πούν κάτι επειδή τα χάλασε με την Ελλάδα. Πού τα βρήκατε αυτά, αυτές τις ανοησίες, πού τις βρήκατε. Άκου, η στασιμότητα δεν μας συμφέρει. Και το άλλο επιχείρημα. Λέει, όσο περνάει ο καιρός,
δυσχεραίνεται η κατάσταση, γίνεται δυσχερέστερη για την Ελλάδα. Και ποιος σου είπε σένα ότι αν κάνεις τώρα παραχωρήσεις και αφού το έχεις ομολογήσει εσύ ότι όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται πιο δυσχερής η θέση της Ελλάδας, γιατί να μην συνεχίσει να ζητάει και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, αφού εσύ ο ίδιος είπες ότι θα είναι δυσχερέστερη η κατάσταση, πιο δυσχερής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Απορώ, όταν βγάζουν αυτά τα άρθρα, ο διευθυντής της εφημερίδας δεν κάθεται να διαβάζει. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, εδώ? Αυτά δεν στέκουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένας λογικός άνθρωπος να μην εξευτελίζεται η χώρα μας, διαβάζουν και ξένοι και λένε τι κατάντια είναι αυτή των Ελλήνων. Τι κατάντια είναι αυτή των Ελλήνων. Να μην μπορούν να ορθώσουν και να αρθρώσουν έναν πολιτικό λόγο, σωστό, με περιεχόμενο, που να ταιριάζει σε μια κανονική χώρα. Τι μου το φέρνει στον Ερντογάν εδώ τώρα? Όταν σου δέσμευσε πάλι το μισό Αιγαίο. Και τι μου λένε πάλι τα παπαγαλάκια? Μα λέει είναι διεθνή ύδατα. Και τι έπρεπε να το κάνει τώρα? Όσο είναι εδώ ο Ερντογάν, να είναι δεσμευμένο το Αιγαίο στα όρια της γαλάζιας πατρίδας? Τι μήνυμα δίνουν, νομίζετε, στους ξένους? Ότι η Ελλάδα αποδέχτηκε τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό καταλαβαίνουν οι ξένοι. Για την τουρκική πλευρά το σημαντικότερο είναι να καταστούν ευκολότερες οι διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων. Όμως δεν τίθεται καν υποσυζήτηση η πλήρης απελευθέρωση των θεωρήσεων, διότι η Άγκυρα δεν εκπληρώνει τις σχετικές προϋποθέσεις. Τον περασμένο χρόνο κατατέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 55.000 αιτήσεις ασύλου από Τούρκους. Πρόκειται για τον τρίτο υψηλότερο αριθμό. Το 60% αυτών απορρίφθηκε. Τώρα, μέσω της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί την Άγκυρα να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να λάβει περισσότερα μέτρα για τον περιορισμό της παράνομης μετανάστευσης. Που εμείς οι ίδιοι πηγαίνουμε εκεί και τους λέμε έχετε, λέει, και μεγάλο βάρος με πολλούς πρόσφυγες. Αυτοί τους δημιούργησαν. Φταίμε εμείς? Εμείς πήγαμε στη Συρία να καταστρέψουμε τη χώρα? Αυτοί το έκαναν, ας τους λουστούν τώρα. Φέτος ο αριθμός των αφήξεων από την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αυξήθηκε κατά 33%. Από εμάς παίρνουν αυτοί. Και να σας πω κάτι. Μου λένε φίλοι μου από τη Γερμανία ότι μπορεί να υπάρχουν και ένα εκατομμύριο Τούρκοι που διαφεύγουν ακατάγραφοι στη Γερμανία. Αυτοί που περνούν από εδώ, που δεν τους γράφει κανένας, μετά Αλβανία, από Αλβανία πληρώνουν και βρίσκονται στην Ευρώπη και δεν πηγαίνουν να γραφτούν πουθενά. Σου λέει, αφού θα μου απορρίψουν το άσυλο και θα με στείλουν πίσω, μένουν στη ζούλα. Δουλεύουν στις τουρκικές επιχειρήσεις, κουρδικές, δεν ξέρω εγώ πού, και είναι στο απειρόβλητο. Ένα ακόμα ζήτημα που αφορά αμφότερες πλευρές είναι ο εξυγχρονισμός της Τελωνιακής Ένωσης. Εδώ κοιτάξτε τώρα. Ζητάνε και επιβράβευση. Από εμάς. Να μην βάλουμε βέτο στην διεύρυνση της Τελωνιακής Ένωσης. Όπως εξηγεί η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων η Τουρκία θα πρέπει να συμμετάσχει και πάλι με παραγωγικό τρόπο στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την υπέρβαση της διαίρεσης της Κύπρου. Η Δάλος, η Λευκοσία, ούτως ή άλλως θα ασκήσει βέτο. Από το 2005 η Τουρκία αρνείται να εφαρμόσει την Τελωνιακή Ένωση στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο ελεύθερο τμήμα του νησιού. Άκουσον. Η έκθεση καλεί την Άγκυρα να λάβει αποφασιστικά μέτρα με στόχο την εναρμόνισή της με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ένωσης. Αυτό είναι κάτι που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση από όλα τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, όπως και από αυτά με συμφωνία σύνδεσης. Όμως η Τουρκία συμφωνεί ουσιαστικά με το 10% των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, λέει η εφημερίδα. Πάμε τώρα και στο τελευταίο θέμα, γιατί έφυγε και ο χρόνος και πολλοί μου κάνετε παράπονο ότι σας ταλαιπωρώ, ότι ξενυχτάτε. Και εγώ ξενυχτάω, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ που κοιμόμουν τις 9-9.30 ώρα, λόγω της εκπομπής, και εγώ έγινα ξενύχτης. Πώς λέει, εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, εσύ με έκανες, ήμουν καλό παιδί, πώς λέει τραγούδι. Ο αντίπας το λέει. Καλό τραγούδι είναι. Εντάξει, αν και άλλα τραγούδια ακούω, αλλά είναι καλό τραγούδι. Εγώ δεν ήμουν αλήτης, ήμουν καλό παιδί, ναι. Λοιπόν, ακούστε. Δεν γίνεται. Δεν πρόκειται να μας πάρουν στα σοβαρά. Γι' αυτό δεν μας παίρνουν στα σοβαρά ούτε τα Σκόπια, ούτε η Αλβανία.
μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Η Ελλάδα είναι εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Η Τουρκία επενεύει επικαλούμενη τα επεμβατικά δικαιώματα επειδή είναι εγκύτρια δύναμη το 1974. Και τι λέει τώρα που δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, τι λέει για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Τι σημαίνει συνταγματική τάξη? Γύρισε ο Μακάριος, φευγάτε από το νησί. Όχι. Παραμένουν εκεί και παραβιάζουν τη συμφωνία και δημιουργούν δικαιώματα επέμβασης της Ελλάδας για την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. Γιατί δεν επεμβαίνει η Ελλάδα? Γιατί δεν επεμβαίνει η Ελλάδα? Δεν είναι εγκύτρια δύναμη? Γιατί δεν επεμβαίνει? Ξέρετε γιατί? Γιατί από τότε κάποιοι και οι Χουντέοι και μετά οι πολιτικοί έχουν στην ουσία αποδεχθεί τα αποτελέσματα της κατοχής. Και αυτά που ακούτε, την επανένεση του νησιού και τα λοιπά, αυτό είναι στην ουσία. Έχουν αποδεχθεί τα τετελεσμένα της κατοχής. Όμως αυτό καθιστά την Ελλάδα κανονικό κράτος? Υπάρχει συμφωνία? Αφού λοιπόν υπάρχει συμφωνία, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει κάτι? Και πάμε τώρα σε άλλες παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τα γεγονότα στην Πύλα. Ξεκίνησαν λοιπόν τα γεγονότα στην Πύλα. Να ξεκινήσουμε από την νεκρή ζώνη. Η νεκρή ζώνη είναι έδαφος, ελεύθερο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και επειδή γινόταν επεισόδια, ήταν δηλαδή μια περιοχή, η γραμμή αντιπαράθεσης, γινόταν επεισόδια, αποφασίστηκε με τον ΟΗΕ να γίνει η νεκρή ζώνη. Πρώτα από το 64 και επεκτάθηκε το 74 μετά την εισβολή. Η νεκρή ζώνη λοιπόν εκχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ήταν ελεύθερο έδαφος, όχι κατεχόμενο. Εκχωρήθηκε για αστυνόμευση στην ΟΥΜΦΙΚΙΠ, για να μην πλακώνονται, να μην γίνονται επεισόδια μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της Εθνικής Φρουράς. Και δημιούργησε αυτή η νεκρή ζώνη, στην οποία υπάρχουν χωράφια τα οποία οι Έλληνες τόσα χρόνια τα καλλιεργούν και έχουν ενταχθεί η Πύλα και νομίζω Άγιος Δομέτιος και τι άλλο δεν ξέρω, τα Στροφίλια. Είναι οικισμοί που είναι μέσα στην νεκρή ζώνη. Αλλά έκαναν το λάθος και δέχθηκαν στην Πύλα να παραμείνουν και Τουρκοκύπροι. Εν πάση περιπτώσει, αν πεις μόνο αυτό είναι το λάθος. Η Τουρκία ξεκίνησε λοιπόν, λέει εγώ θέλω να ανοίξω, τώρα οι Τουρκοκύπροι της Πύλας φεύγουν, περνούν μέσα από τις αγγλικές βάσεις και πηγαίνουν μετά στα κατεχόμενα. Τώρα τι λένε οι Τούρκοι? Όχι, θα ανοίξουμε ένα δρόμο μέσα από την νεκρή ζώνη να φτάνει στην Πύλα για να περνάνε ελεύθερα. Αυτό θα έχει επιπτώσεις σε δύο τομείς. Ο ένας τομέας είναι ότι θα είναι ανεξέλεγκτη η κίνηση από τα κατεχόμενα στην Πύλα, δηλαδή σε ελεύθερες περιοχές, εντελώς ανεξέλεγκτη, που μπορεί να γίνει δημογραφική αλλίωση, μπορούν να περνάνε και οι μετανάστες παράνομα και όλα αυτά. Το δεύτερο, το στρατιωτικό και το κυριότερο, μπορούν, αν ανοίξει αυτός ο δρόμος και περνούν ανεξέλεγκτα, από εκεί να φτάσουν στη θάλασσα, η θάλασσα είναι 3 χιλιόμετρα παρακάτω, 4. Δηλαδή, να αποκόψουν τα κοκκινοχώρια. Δεύτερη καταστροφή δηλαδή της Δερίνιας, της Σωτήρας, του Παραλιμνίου, της Αγίας Νάπας. Εκάσετε. Εκεί λοιπόν σταματήσαμε, επιτέθηκαν στις δυνάμεις του ΟΗΕ και μας είπαν ότι έγινε μια συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία τελικά. Και ενώ γίνονται αυτά, έχουμε στον Άγιο Δομήτριο δεύτερα επεισόδια. Κάνουν φυλάκιο μέσα στην ζώνη, μέσα στην νεκρή ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, στόχος της Τουρκίας να επεκτείνει την επικράτειά της στα κατεχόμενα, τα παράνομα δηλαδή, την παράνομη κατοχή και μέσα στην νεκρή ζώνη. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Αυτό σημαίνει σήμερα, ενώ περιμένουμε εδώ τον Ερντογάν, αυτοί επεκτείνουν την κατοχή, ο Ατύλας νούμερο 3 δηλαδή είναι στην ουσία. Και δεν ακούμε τίποτα από την Αθήνα. Ακούω διάφορες ανοησίες και από τη Λευκωσία, έχουμε πάρει μέτρα. Τι μέτρα πήρατε? Τι μέτρα πήρατε? Αν είχατε πάρει μέτρα, δεν θα υποτροπίαζαν οι Τούρκοι. Και επαναλαμβάνω, είμαστε εγκύτρια δύναμη ή δεν είμαστε? Αφού είμαστε εγκύτρια δύναμη, γιατί δεν θέτουμε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για να μην μιλήσω για άλλα μέτρα? Γιατί δεν το θέτει η Ελλάδα? Είναι η νεκρή ζώνη
περιοχή της ελεύθερης, ελεύθερη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή δεν είναι. Όταν την παραβιάζει η Τουρκία, δεν πρέπει αυτό να συνεγείρει την Ελλάδα που είναι εγκαίτρια δύναμη. Όσον αφορά δε το Αιγαίο, για να μην... Να μην μας πείτε ότι πέσατε από τα σύννεφα, γι' αυτό είπαμε κρατήστε λεξίπτωτο. Η γαλάζια πατρίδα είναι όλο το κόλπο. Μας έχουν βάλει σε αυτό το τρυπάκι, με τις υποχωρήσεις και τα ΜΟΕ δεν έχω ακόμα διασταυρώσει. Αυτά που ακούω, με αυτά που ακούω, στην ουσία προχωράει βήμα-βήμα η Τουρκία στην de facto υλοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, που δεν έχει στόχο να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Στόχος είναι με αυτόν τον βελούδινο τρόπο, με συνεχείς μικρές υποχωρήσεις, να προχωράει στην υλοποίηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και κάποια στιγμή να ξυπνήσουμε και να δούμε ότι τα νησιά μας πλέον, τα οποία η Τουρκία λέει είναι το λάθος της γεωγραφίας, και δυστυχώς αυτό το υιοθετούν και πολλοί Ελλαδίτες εδώ και μεγάλα πρόσωπα. Παιδιά, τι γίνεται, λέει, τι είναι δυνατόν να έχουμε όλο το Αιγαίο εμείς? Είπε η κυρία Πακογιάννη, έχει η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. Τι δικαιώματα έχει, γιατί έπρεπε να τα πεις εσύ? Έχεις δει κανέναν Τούρκο πρώην Υπουργό Εξωτερικών να λέει, μα έχει και η Ελλάδα δικαιώματα στο Αιγαίο? Γιατί τα λέτε εσείς? Για να μας προετοιμάσετε? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω, δεν το προεξοφλώ αυτό, ούτε ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Αν τελικώς θέλει να χάσει το Αιγαίο, τι να κάνουμε? Εμείς θα μείνουμε σε αυτούς που λένε να μην το χάσουμε και θα το υπερασπιστούμε. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες πρέπει να δώσουν ένα μήνυμα στους πολιτικούς. Δεν ξέρω ποιο μήνυμα, ψάξτε, βρείτε το, τι να σας πω εγώ. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Να έρχεται ο Ερντογάν εδώ με τόσες προκλήσεις. Για ποιο λόγο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Που δεν κάνει αναχαιτήσεις? Μα δεν κάνει αναχαιτήσεις γιατί κάτι πήρε, κάτι κέρδισε αυτός από αυτή τη διαδικασία. Δεν το καταλαβαίνετε? Ή κάτι προσδοκά να κερδίσει? Δεν το καταλαβαίνετε? Ότι γίνεστε στην ουσία αρρωγή να εκπληρώσει η Τουρκία τους στόχους της. Πάλι δεν το καταλαβαίνετε? Καληνύχτα.